Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή του All About Aris. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο στους 107 και 4. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Σήμερα Παρασκευή, 16 του Μάρτη. Μέχρι τις 7 θα πάμε φυσικά, εννοείται. Όπως το κάνουμε καθημερινά. Με κίτρινο μαύρη ενημέρωση φυσικά. Ό,τι υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ό,τι εξελίξεις είναι καταγεγραμμένες. Με αυτές θα ασχοληθούμε. Μέχρι και τις 7 που θα είμαστε μαζί σας. Ο Βασίλης ο Καβαδίας είναι μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου, ενώ εσείς, εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω μηνυμάτων, δηλαδή παίρνετε το κινητάκι σας στα χέρια, γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, αυτό που θέλετε να γράψετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Την Πάτρα βέβαια υπάρχει ένας γενικός ξεσηκωμός και είναι φυσιολογικό, δεν θα πρέπει ούτε να το κατακρίνουμε αυτό, ούτε να μας φαίνεται περίεργο. Είναι το παιχνίδι της χρονιάς για την Παναχαϊκή. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο οι πατρινοί μετά από πάρα πολλά χρόνια ζουν και το οποίο τους επαναφέρει στο επίκεντρο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα το βλέπει όλη η Ελλάδα, γιατί υπάρχει ναι, η συγκυρία. Υπάρχει αυτή η συγκυρία και λογικά θα τραβήξει πάρα πολύ κόσμο, πολλά βλέμματα και τηλεοπτικά δηλαδή. Θα έχει ενδιαφέρον. Γύρω στο δεκάρικο λένε περιμένουν κόσμο, γιατί έχουν περίπου λένε 2.000 διαρκείας, τυπώσαν και 5.500 εισιτήρια. Παρήγγειλαν λέει, αλλά χίλια. Εντάξει, παρήγγειλαν. Πότε τους βάλουμε, τα παρήγγειλαν. Δεν ξέρω τι χωρητικότητα βέβαια. Μου λένε είναι διφορούμενες για την Αγιά. Άλλοι μου λένε 8, άλλοι μου λένε 9, άλλοι μου λένε 10.000 ότι χωράει. Για να παρήγγειλαν άλλα 1.000 λογικά δεν θα είναι. 500-300 θα είναι λίγο παραπάνω. Ναι, κοιτάξτε, έχουν και τα διαρκεία του. Εντάξει, μιλάμε τώρα. Εντάξει, είναι ένα σημαντικό μάτς, παιδιά. Ένα σημαντικό μάτς. Είναι μια πολύ μεγάλη πόλη. Η Πάτρα, με πάρα πολύ κόσμο. Η Παναχαϊκή είναι μια ιστορική ομάδα. Για να καταλάβω, το δικό της κόσμο. Είναι το παλιό γήπεδο της Παναχαϊκής. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Ναι. Είναι το γήπεδο λοιπόν που έχω βρεθεί τελευταία φορά. Ήσουν εσείς το 0-1 με Σαλαχίντιν Μπασίρ? Όχι. Δεν ήσουν. Στην Πάτρα έχουμε πάει δύο φορές. Εγώ θυμάμαι να έχω πάει για παιχνίδι. Το ένα είναι ο τελικός στον Παμπελοποννησιακό και ο άλλο είναι αυτό το παιχνίδι που λέω με τον Μπασίρ. 0-1 είχε κερδίσει ο Άρης εκείνο το παιχνίδι. Νομίζω ότι τη σέντρα τη βγάζει ο Κιζερίδης και ο Μπασίρ σκοράρει. Έχω την ίσως και το μοναδικό του γκολ με τον Άρη εκείνο. Πρέπει να βάλει άλλο. Και ήταν πρώτη αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά. Ο Άρης βέβαια ξαναέπαιξε στην Πάτρα σε μια σεζόν που ο ίδιος ανέβηκε και η Παναχαϊκή έχω την αίσθηση ότι έπεσε ή σώθηκε στο τέλος. 1-1 ήταν εκείνο το παιχνίδι. Με Νάτσο Γκαρσία να σκοράρει για τον Αριχάνη προηγηθεί η Πατρινή και είχε σοφαρίσει ο Νάτσο Γκαρσία. Το παιχνίδι θα είναι κλειστό όπως αντιλαμβάνεστε. Ναι, μεν στην Παναχαϊκή μιλάνε για νίκη, για... θα δώσουν όλα για την νίκη κτλ. Αλλά νομίζω ότι και οι πατρινοί θα το πάνε συντηρητικά το παιχνίδι. Δεν θα βγουν δηλαδή με στόχο να κερδίσουν κατευθείαν. Θα δουν πώς θα πάει το μάτς. Εγώ νομίζω ότι θα ξεκινήσουν πολύ δυνατά στο πρώτο 20. Καλά, ναι. Θα μπουν με την ορμή του γηπεδούχου, με τον ενθουσιασμό. Είναι απόλυτα λογικό. Το κρίσιμο σημείο είναι. Είναι το διάστημα στο οποίο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και συγκεντρωμένο ο Άρης για να αποφύγει κακοτοπιές και να μην βρεθεί με κάποιο γκολ πίσω να κυνηγάει. Εντάξει, προϊόντος του χρόνου λογικά θα κοπάζει αυτός ο ενθουσιασμός. Δεν μπορείς να έχεις επί 90 λεπτά αυτό το ρυθμό στο παιχνίδι. Θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Εντάξει, θα έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους. Θέλουν την νίκη. Ζούνε για αυτό το παιχνίδι όπως αντιλαμβάνεστε. Ο Άρης από τη δική του την πλευρά όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και σήμερα στην προπόνηση και όλες τις προπονήσεις γενικότερα αυτής της εβδομάδας υπήρξε μια απόλυτη συγκέντρωση και σοβαρότητα. Κύλησε δηλαδή ομαλότατα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και με πολύ συγκέντρωση από πλευράς ποδοσφαιριστών. Δείγματι ότι όλοι κατανοούν ότι πάμε πλέον προς την τελική ευθεία και σε μια πολύ κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος και ειδικά από αυτό το παιχνίδι θα κρυθούν πολλά. Το ίδιο συγκεντρωμένοι και φάνηκε και στο γήπεδο, ήταν και στο παιχνίδι με τον Εργοτέλη, εκεί που είχε και πάρα πολύ τακτική το μάτς. Τακτική θα έχει και το Κυριακάτικο, κακά τα ψέματα, από τους δύο προπονητές, τον Οφριδόπουλο και τον Δημήτρη Σπανό. Εντάξει, νομίζω τα έχουμε πει όλη την εβδομάδα, ξέρουμε όλοι τι είναι αυτό το παιχνίδι. Ο Άρης, εντάξει, για την νίκη πάει,
αλλά δεν θα το χαλάσει νομίζω και η ισοπαλία, αν δεν καταφέρει να κερδίσει. Δηλαδή έχει την, το περιθώριο να παίζει για δύο αποτελέσματα. Η Παναχαϊκή είναι αυτή που καίγεται στην κυριολεξία, από την άποψη ότι είναι η ομάδα που είναι στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή και κυνηγάει τους άλλους δύο. Εκτός αν χάσει όφη ή φέρει ισοπαλία, οπότε και η Παναχαϊκή μπορεί να βολεύεται. Θα θέλει να μειώσει τη διαφορά της από τον Όφη. Ναι, σωστά. Αλλά εντάξει, τον έχει μετά και μέσα στη, μέσα στην Πάτρα τον Όφη. Θα δούμε τι θα μας παρουσιάσει αυτό το παιχνίδι, τι θα μας παρουσιάσουν οι δύο ομάδες. Το ευχάριστο είναι, παιδιά, ότι ένα παιχνίδι football league και βλέπετε ότι σε αυτό έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης ο Άρης, γιατί συμμετέχει, είναι ο ένας από τους δύο. Έχει ντυθεί από όλο αυτό το... το περιτύλιγμα, βλέπετε ενδιαφέρον, ξεσηκωμός, κορεό από πλευράς πατρινών, εξτρά χίλια εισιτήρια, πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση γενικότερα και πολύ ντόρος για ένα παιχνίδι football league, με τη συγκυρία φυσικά να βοηθάει τις μη διεξαγωγής αγώνων για το πρωτάθλημα της Super League, αλλά αν δεν ήταν ο Άρης, παιδιά, δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά. Τώρα αν έπαιζε δηλαδή για παράδειγμα Παναχαϊκή, τι να σου πω τώρα, Δόξα, Τρίκαλα, με το συμπάθειο. Ναι, και τις δύο ομάδες οι οποίες είναι φυσικά και αυτές ιστορικές, και η Δόξα και τα Τρίκαλα. Αλλά εντάξει, βλέπετε, είναι ο Άρης και γι' αυτό το λόγο συμβαίνει όλο αυτό που συμβαίνει. Είμαι βέβαιος επίσης ότι θα υπάρχει και μια ένταση, θα υπάρχει γενικότερα μπινελίκη και στον προπονητή, γιατί ο Σπανός ήταν επικούγια προπονητής στην Παναχαϊκή, άρα είναι λίγο persona non grata. Γιατί? Γιατί ο Κούγιας δεν έχει. Ο Κούγιας. Ναι, ήταν είναι... επιλογή του, του Κούγια. Ο Σπανός ήταν προπονητής στην Παναχαϊκή. Ας τον πάρει στην Λάρισα. Και καταλαβαίνετε όλοι ότι θα υπάρχει και ένα... Α, δεν έφυγε καλά. Γιατί, την όχι, δεν έχει θέμα. Είναι απλά είναι επιλογή του, του Κούγια. Και όπου Κούγιας, πρόβλημα στην Πάτρα είναι. Εντάξει αυτό, ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν είναι αγαπητός δηλαδή ο Σπανός στην Παναχαϊκή. Εγώ κατηνήσω ότι είναι αγαπητός. Γιατί ήταν ο μόνος προπονητής που ήταν για πόσο, για δύο χρόνια, 1,5 χρόνο ήταν ο άνθρωπος. Έχει καθίσει αρκετά, δύο φορές έχει πάει. Αυτό είναι ένα παράσημο βέβαια, έτσι. Τον Σπανό. Πώς θα κατάφερε 1,5 χρόνο με, το... με τον Κούγια και δεν τον έδιωξε για τον οποιοδήποτε λόγο. Άρα είναι εκπαιδευμένος ο Σπανός, φίλε, που έχει καρυπίδι κτλ. Και μυροφορίδι. Υπάρχει εκπαίδευση, έχει βγάλει σχολή. Τέλος πάντων. Μου κάνει εντύπωση αυτό πάντως που έκανε η Δόξα με, το, με τον Πύρο, ο οποίος έδωσε πριν και για την ισοπαλία. Όταν λοιπόν έρθει Άρης Δόξα Δράμας, έχουν 4 χιλιάρικα πριν ισοπαλίας ο Πύρος. Αυτό είναι και καλό γιατί παίζει Δόξα Όφη, έτσι, και Δόξα Παναχαϊκή. Μέχρι 4 Απριλίου πιστεύω θα ξέρουμε τι, τι θα γίνει, Άλεξ. Θα έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και είναι καλό που είναι και κολλητά όλα τα παιχνίδια να, να ξεμπερδεύουμε είτε με θετικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, δηλαδή ακόμα και αρνητικό αποτέλεσμα να έχεις ένα μάτς, θα έχεις πολύ γρήγορα την ευκαιρία να το διορθώσεις, γιατί στον Άρη σας, δεν σας κρύβω ότι το μόνο πράγμα που με φοβίζει είναι η ισοστρέφεια και χτύπα ξύλο οι, οι αρνητικές προεκτάσεις ενός αρνητικού αποτελέσματος μπορούμε να βγάλουμε μόνοι μας στα μάτια μας και να μην πάμε σε μια σωστή διαχείριση ακόμα και του αρνητικού αποτελέσματος. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι ο Άρης θα πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα την, την Κυριακή απέναντι στην ευχάριστη έκπληξη του, του πρωταθλήματος, απέναντι στην ομάδα που κακά τα ψέματα δεν την περιμέναμε να είναι τόσο ψηλά, περιμέναμε να είναι μες στην πεντάδα, ελείψη και άλλων, αλλά δεν περίμενα εγώ προσωπικά ούτε τη Δόξα να περάσει, ούτε τα, τα Τρίκαλα, ούτε ακόμα, ακόμα και τον Απόλλωνα αν θέλετε. Αλλά έλεγα, έχει μια καλή παρουσία. Εκμεταλλεύτηκε το, το momentum και την, τον κακό πρώτο γύρο που έκαναν η Δόξα, τα Τρίκαλα και ο Απόλλων Πόντου. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να, να κρατήσει πάντως. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι μια ομάδα η οποία, εντάξει, είναι οργανωμένη ομάδα. Είναι ομάδα η οποία πληρώνει. Είναι ομάδα η οποία έχει παρέχει στον ποδοσφαιριστή αυτά που πρέπει για να κάνει την καθημερινότητά του εύκολη. Δεν έχει καν φοβερό μπάτζετ. Ναι, δεν έχει. Και δεν έχει ξένους καταρχάς. Δεν έχει ξένους ποδοσφαιριστές. Έχει πολλά παιδιά από την περιοχή, ενισχύοντας δηλαδή πολύ το τοπικό στοιχείο. Εντάξει, έχει ανθρώπους που το γνωρίζουν το αντικείμενο, όπως και να το κάνουμε. Θα παίξει ο Χαλκιά στη κυρία. Δεν νομίζω, Βροντάρα θα παίξει. Είναι μια ομάδα η οποία εντάξει, εκπροσωπεί και έναν μεγάλο νομό, μια μεγάλη πόλη με ιστορία.
εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή, δεν νομίζω φέτος, αλλά από του χρόνου θα διεκδικήσει με περισσότερες βλέψεις την επιστροφή της στη Super League η Παναχαϊκή. Έχει το πακέτο. Έτσι. Δεν χρειάζεται απλά να τους δώσεις δικαίωμα την Κυριακή να αμφισβητήσουν τη δική σου κυριαρχία και τη δική σου σειρά να επιστρέψεις. Και απευθύνομαι περισσότερο στους ποδοσφαιριστές του Άρη γενικότερα. Όλη αυτή την εβδομάδα, αλλά και όχι μόνο από πλευράς Παναχαϊκής, αλλά και από πλευράς Όφη. Εντάξει, οι άνθρωποι κάνουν τη δική τους πολιτική. Υπάρχουν αρκετά υποτιμητικά σχόλια για τον Άρη. Για το ποδόσφαιρο που παίζει, για τον τρόπο με τον οποίο φωνάζει για τη διαιτησία, για το οικονομικό αν θέλετε ακόμη. Ξαφνικά δηλαδή τα θυμούνται όλα και αμφισβητούν ή τουλάχιστον προσπαθούν να αμφισβητήσουν το γεγονός ότι ο Άρης είναι από την αρχή του πρωταθλήματος στην πρώτη θέση και ότι εμέσως πλησαφώς αυτό δεν αντανακλά και την εικόνα του πρωταθλήματος και την πραγματική δυναμική των ομάδων. Εγώ αν ήμουν ποδοσφαιριστής του Άρη θα με τσίτωνε αυτό το πράγμα. Θα με ενοχλούσε, θα με πείρασε, θα με πείσμονε. Διότι λένε ότι ο καθρέφτης είναι ο βαθμολογικός πίνακας πάντα. Και ο βαθμολογικός πίνακας είναι αδιάψευτος μάρτυρας. Ότι ο Άρης από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος φέτος είναι η καλύτερη ομάδα για να είναι και πρώτη. Την καλύτερη άμυνα, το καλύτερο ρεκόρ, αίτητος. Μπείτε παιδιά στο γήπεδο. Η απάντηση πάντοτε δίνεται στο γήπεδο και πουθενά αλλού. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526, σε λίγο θα επιστρέψουμε με το ρεπορτάζ το αγωνιστικό, πως δηλαδή καταστρώνει ο προπονητής του Άρη τα δικά του πλάνα για το παιχνίδι, την πιθανή ενδεκάδα και όλα όσα έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, και πιο μετά θα ασχοληθούμε και θα πούμε κάποια πραγματάκια και για το μπάσκετ που είναι σε διαδικασία αλλαγής κιτάλης. Σε λίγο πάλι εδώ. Συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε. Μάγκες, εγώ πιστεύω πως τώρα που θα παίξει... Το τραγούδι δεν βάλαμε. Εγώ πιστεύω πως τώρα που θα παίξει ο Άρης για πρώτη ίσως... να σου πω και ένα κρεβάτι, μήπως. Είμαι κουρασμένο σήμερα. Γιατί τι έκανες, φίλε. Δεύτερον, εμείς γυρίσαμε 3 ώρα στο σπίτι. Παγκόσμια ημέρα ύπνου. Ναι. Παγκόσμια ημέρα ύπνου. Όπως λέει ο μπαμπάς μου, εσύ αγόρα μου κοιμάσαι όρθος και πληρώνεις το ξενοδοχείο. και το βασικότερο όλων είναι ότι έχει χαλάσει ο υπολογιστής μου και όλη τη διαδικασία αυτή του ΠΑΟΚ τα δικαστήρια. Πες δύο βλακίες τώρα εσύ λίγο στον αέρα, ναι, για να βάλω το τραγούδι. Ναι. Όλη αυτή τη διαδικασία, φίλοι, την κάνω από το κινητό σήμερα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι έχω κουραστεί σήμερα πάρα πολύ και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ξεκούραση. Και επειδή παίζουμε και μπάσκετ μετά, πρέπει να είμαι ξεκούραστος για το μπάσκετ. Γι' αυτό ξαπλώσει εδώ στο στούντιο. Τέλος πάντων, είπαμε σε σχέση με το πώς περιμένουν στην Παναχαϊκή το παιχνίδι. Και από την άλλη, το πόσο ο Άρης πρέπει να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος για να πάρει μία νίκη. Μία νίκη που στην ουσία θα σφραγίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την άνοδο. Εντάξει, θα τη σφραγίσει, δεν θα τη σφραγίσει. Θα είναι ο Άρης πλέον το απόλυτο φαβορί για την άνοδο με μία νίκη στην Πάτρα. Αγωνιστικά είπαμε πως θα παίξει ο Άρης. Άλλος δουλεύει, άλλος χύνεται στο καναπέ. Φοβερά πράγματα. Πέφτει και το μικρόφωνο, δεν ξέρω, το μικρόφωνο πέφτει. Λοιπόν, αγωνιστικά, μας πεις πώς θα παίξει η ομάδα. Πώς θα παίξει η ή ομάδα. Ή ακούνε στην Πάτρα και δεν θες να πούμε τα. Σιγά τώρα, γιατί. Δεν ξέρουν τώρα τι είναι. Έμαθα πάντως στην Πάτρα, είναι κανένα δύο εκεί. Βγαίνουν, λένε, ο ευνοούμενος Άρης από τη διαιτησία. Τέτοια εύνοια πια. Ναι. Αυτά είναι. Όπως έχετε καταράκτη, εκεί το βλέπετε καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο. Να το πούμε τώρα, θα χαλάσουμε τα πλάνα του Σπανού ή οτιδήποτε. Γνωρίζονται δύο ομάδες, παιδιά. Έχουν δώσει 21 παιχνίδια. Έχει γίνει το σκάουτινγκ. Επανελειμμένος δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή δεν ξέρει ο ένας προπονητής σε σχέση με το πώς θα παραταχθεί ο άλλος. Κακά τα ψέματα, τι να συζητάμε τώρα. Και ειδικά στην εποχή του σύγχρονου
ποδοσφαίρου με τα μέσα που υπάρχουν. Τώρα τι να κρύψει δηλαδή αυτόν. Όπως τότε ο Παναστόπουλος έλεγε, πείτε ότι είναι αυτός ο τραυματίας. Για να τον εμφανίσουμε ξαφνικά. Ο Αναστόπουλος πηγαίναμε συνέντευξη και έβγαζε τη μισή ομάδα τραυματίες. Και έλεγε: έχουμε πρόβλημα, ξέραμε. Σε σημείο να αναρωτιόμαστε εμείς τελικά, τι κάνουμε, ρεπορτάζ ή όχι, μου σκυμόμαστε. Λείπει, ας πούμε, ο Νεμπεγλέρας με τραυματισμό. Και έλεγε: και έχουμε και απουσίες, κοιτιόμασταν. Μας λείπει ο Νεμπεγλέρας, ο Βελόνης, ο Μπενίσκος, ο Κάσερς και τα πάντα. Τους έβλεπες και τον Νεμπεγλέρα που θα έλειπε και τους τρεις τους έβλεπες κανονικά ενδεκάδα. Εντάξει. Και να σου πω, αλλάζει δηλαδή κάτι ο τρόπος αν παίζει ή δεν παίζει κάποιος. Αλλάζει κάτι. Δεν νομίζω. Απλά στο πώς θα παρουσιαστεί ο κάθε παίκτη, αυτός που επιλέγεται, παιδί μου, στο αυτό που θα του αναθέσει ο προπονητής. Δεν νομίζω να αλλάξει. Η τακτική του Άρη δεν θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Απλά την προσαρμόσει απλά στον αντίπαλο. Ναι. Έχοντας κάνει το σκάουτινγκ της Παναχαϊκής. Αυτό δεν βλέπω. Δεν νομίζω θα γίνει κάτι διαφορετικό. Ο Μωραΐτης είναι επικίνδυνος. Και ο Λιμπέρης Τεργίδης, αυτοί οι δύο πλαϊνοί είναι, που είναι. Που θέλουν μια προσοχή. Πίσω είναι πυρεπής, δεν είναι δηλαδή το ίδιο. Καλή όσο είναι από τη μέση και μπροστά. Στο κέντρο, στον άξονα, ο Φωτάκης με τον. Πες αυτό που ήταν στον Παναθηναϊκό, Φουρλάνος. Ξύλο πολύ. Αλλά από ξύλο δεν φοβόμαστε. Ρίχνουν και οι δικοί μας. Ναι. Το θέμα είναι και ο διαιτητής εδώ. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Τώρα, σύμφωνα με την σημερινή που είναι και η καθοριστική δοκιμή στην προπόνηση, νομίζω ότι καταλήξαμε. Όχι εμείς, ο προπονητής, στο πώς θα παρατάξει τον Άρη την Κυριακή. Ναι. Με τον Αναγνωστόπουλο για 8η σερή φορά να υπερασπίζεται το τέρμα του Άρη. Τον έχουμε βίντεο να τον παίξουμε τον Αναγνωστόπουλο. Φίλε επαγγελματίας, θα τράβηξα όλα. Άρα θα τον ακούσουμε σε λίγο. Ωραία. Δεξιά στην άμυνα θα επιστρέψει ο Χρήστος Μπούρμπος. Αντί του Μανώλη Τζανακάκη. Μπουρμπος, ποντάρει δηλαδή περισσότερο προφανώς την εμπειρία για ένα τέτοιο παιχνίδι. Μια χαρά. Του Μπούρμπου. Τον έχω και για σκύλο τώρα γιατί επειδή αποβλήθηκε στην Καλυθέα. Ναι. Εντάξει, είναι ένας πολύ πυρός ποδοσφαιριστής. Τέτοια παιχνίδια μπορεί νομίζω ίσως να τα διαχειριστεί καλύτερα από τον Τζανακάκη και ίσως εδώ κολλάει η επιλογή του. Που παιδιά βγαίνει ο Τζανακάκης μετά για να μπει ένας που ήταν από τους καλύτερους του πρώτου γύρου. Ο Μπούρμπος, κακά τα ψέματα. Εγώ πάντως θα βάζα τον Τζανακάκη αριστερά, να ξέρεις, σε αυτό το μάτσο. Θα βάλει τον Βαλεριάνο και πάλι αριστερά. Πηγαίνει δηλαδή στην πιο δοκιμασμένη συνταγή σε σχέση με τον Κανακούδη. Ηρέμησε ο Βάλε. Θα δείξει. Γιατί ήταν στα δύο τελευταία που έπαιξε ήταν λίγο τσατήλας. Κοίτα, τα έχει αυτά τα μάτσα. Την άποψη ότι το λέει η καρδιά του, δεν είναι. Δεν γιωτεύει δηλαδή σε καμία περίπτωση ο συγκεκριμένος. Ωραία. Το θέμα είναι να συγκρατήσει και τα όποια νεύρα ενδεχομένως έχει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Από ό,τι έμαθα πάντως ήδη του μιλήσανε και οι πιο έμπειροι συμπαίκτες του κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Λογικά θα ηρέμησε. Στο κέντρο της άμυνας δεν αλλάζει κάτι. Ο Σόουζα με τον Δελιζήση. Στα αμυντικά χαφ, ο Μουμίν που έχει δηλωθεί, θυμίζω, στα παιχνίδια με τα δύο επόμενα θα είναι στην ενδεκάδα φυσικά, ο βασικός αμυντικός μέσος του Άρη φέτος, και θα έχει και πάλι παρτενέρ το Λευτέρη Ντζόγλου, ο οποίος επιλέγεται τελικά από τον Σπανό αντί του Νίκητς, επειδή έχει καλύτερο ρυθμό, έχει καλύτερο δέσιμο προφανώς με τον Μουμίν. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι θέλει να πάει με το δίδυμο που έχει πάει στο μεγαλύτερο μέρος του πρωταθλήματος και έχει και μια άλλη εξήγηση, το ότι ούτως ή άλλως ο Νίκητς θα παίξει τα δύο επόμενα παιχνίδια. Ένα. Οπότε θέλεις να τον έχεις και λίγο πιο φρέσκο για τα επόμενα παιχνίδια, να αποφύγεις ενδεχομένως και κάποιο τραυματισμό ίσως. Είναι και το δράμα όφι, μην ξεχνάμε. Ναι. Παίζεις δράμα με Δόξα Κυριακή, πρώτα παιδιά, και Τετάρτη 4 του μηνός παίζεις με τον όφι. Ναι. Εκεί έτσι κι αλλιώς. Εγώ δεν πιστεύω θα είναι μόνο αυτή η αλλαγή που είναι υποχρεωτική. Θα κάνεις και άλλο rotation. Μην ξεχνάμε, επιστρέφει ο Χαντί που θα λείπει. Ναι, αλλά θα έρθει με δύο προπονήσεις πριν από το παιχνίδι. Όχι, νομίζω. Δόξα. Πριν αφού χάνει και Κισαμικό, Παναχαϊκή χάνει. Δεν χάνει όπως ήταν αρχικά που λέγανε θα χάσει τη δράμα. Θα χάσει τον Κισαμικό και την Παναχαϊκή. Με τη Δόξα θα είναι εδώ. Δεν ξέρω αν θα είναι με τη Δόξα. Θα είναι όμως δύο μέρες πριν από την αναμέτρηση, νομίζω. Δύο-τρεις μέρες. Της Δόξας. Ναι. Άρα με τον Όφη θα είναι τον σίγουρα. Τον Όφη θα είναι σίγουρα. Ναι. Μία επιπλέον επιλογή. Ο Πασά σίγουρα. Θα είναι καλύτερα. Ναι. Είναι τώρα. Η σκέψη του προπονητή, βασιζόμενη στο γεγονός ότι ο Πασά θα ήταν καλύτερα,
για το παιχνίδι με την Παναχαϊκή ήταν η εξής. Να παίξει ο Πλατέλας δεκάρι, να παίξει ο Πασάς με τον Κάσο στις πλευρές και ο Διαμαντόπουλος στην κορυφή της επίθεσης. Αλλά δυστυχώς και σύμφωνα και με όσα λέει και ο γιατρός, ο Βαγγέλης ο Πανταζής, δεν είναι έτοιμος να βγάλει 90 λεπτό ακόμη ο Πασάς. Άρα θα τον κρατήσει στον πάγκο. Επομένως θα κρατήσει και δεξιά τον Πλατέλα, θα πάρει αριστερά και πάλι τον Κάσο και θα διατηρήσει την ενδεκάδα τον Παυλίδη πίσω από τον Δημήτρη Διαμαντόπουλο στη θέση του επιτελικού μέσου δηλαδή. Και δεν βάζει τον Ντούνι δεξιά. Θα τον κρατήσει ως αλλαγή. Μάλιστα. Και τον Πασά στην αποστολή. Ναι. Μάλιστα. Άρα θα έχει δύο τέτοιους. Πασά, σύμφωνα με όσα λέει ο γιατρός, δεν μπορεί να παίξει πάνω από 30 λεπτά. Εντάξει, θα μπει στο 65 να κάνει το 0-2. Ε? Και θα τον χρειαστείς και για τα επόμενα παιχνίδια. Και δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρεις και ένα, μια υποτροπή, έναν τραυματισμό και πάλι και να τον χάσει για πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Που δεν έχεις ούτε και τον Μιλούνοβιτς, ο οποίος μάλιστα με άδεια και τη διοίκηση και του προπονητή μετέβει στη Σερβία. Θα κάτσει εκεί για καμιά εβδομάδα για να κάνει εκεί τις θεραπείες σε ένα δικό του γιατρό, αφού θα απουσιάσει για περίπου ένα μήνα από τις υποχρεώσεις της ομάδας. Αυτή είναι κατά πάση πιθανότητα η ενδεκάδα που θα δούμε την Κυριακή στην Αγιά, στο παιχνίδι κοντά στην Παναχαϊκή. Δηλαδή, ο Μπούρμπος αντί του Τζανακάκη, το νέο πρόσωπο, ο Ιντζόγλου επιστρέφει αντί του Νίκετς, ό,τι είδαμε δηλαδή την περασμένη Δευτέρα, και οι υπόλοιποι, και ο Βαλεριάνος αντί του Κανακούδη, που δεν πήγε άσχημα φυσικά το παιδί, ίσα ίσα πήγε πάρα πολύ καλά, απλά πάει στην πιο δοκιμασμένη συνταγή, σε ένα παίκτη δηλαδή που έχει, και αυτό το ίδιο κάνει και με τον Ιντζόγλου, δηλαδή με τους παίκτες που έχουν τραβήξει το κουπί και έχουν παίξει πολλά περισσότερα παιχνίδια μαζί. Αυτές είναι οι αποφάσεις, τα υπόλοιπα στο χόρτο την Κυριακή από όλους τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Σας είπα ότι η εβδομάδα κύλησε νορμάλ, η ομάδα θα αναχωρήσει αύριο γύρω στις 12 το μεσημέρι οδικώς. Είναι λίγο μεγάλο τσικο ταξίδι, γιατί οι ποδοσφαιριστές ξέρετε κάνουν και κάνουν 2-3 στάσεις για να μην ταλαιπωρούνται. Πώς θα πας στην Πάτρα? Ναι, οδικώς θα πάνε, αυτό λέω. Όχι, πώς αλλιώς. Πώς να πας, σε αεροδρόμιο στην Καλαμάτα? Ναι, ναι. Τώρα με τον καινούργιο δρόμο είναι 4 ώρες με το αυτοκίνητο. Άρα δεν είναι. Πάνω είναι με αυτοκίνητο, 4,5 ώρες είναι. Πήγαμε, φίλε. 4 ώρες παρά 1/4 πήγαμε στο Αίγιο. Αίγιο, παραγγεί πιο μετά. Πιο πέρα. Όχι. Πριν. Το Αίγιο πιο μετά. Είναι στρίβεις από το Ρίο εκεί. Τα άμαθα τώρα. Βέβαια πήγαμε με έναν οδηγό που ήταν λίγο. 170-180. Κοίτα, το πούλμαν δεν μπορεί να πάει με συγκεκριμένη ταχύτητα. Πάει με συγκεκριμένη ταχύτητα και κάνει και στάσεις. Για τους ποδοσφαιριστές, για να ξεμουδιάζουν. Οπότε εντάξει, ένα εξάωρο, ίσως και 6,5, εν πάση περιπτώσει, κάπου εκεί θα κάνει η ομάδα για να φτάσει στην Πάτρα. Τι να κάνουμε, αυτά έχει. Είναι μεγάλη η διαδρομή. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Στο ξενοδοχείο θα πάνε μετά. Ξενοδοχείο θα πάνε, θα φάνε, θα κοιμηθούν, ξεκουραστούν. Και την άλλη μέρα μετά το παιχνίδι θα επιστρέψουν στο ίδιο δρομολόγιο για την επιστροφή. Δεν έχει κανένα άλλο μεγάλο ταξίδι έτσι ολικός. Για να μην τρελαινόμαστε και η Πάτρα, η Παναχαϊκή έτσι έρχεται. Δεν πέντε αεροπλάνο για να έρθει. Έτσι, εντάξει. Βρε, άμα θες πας και από την Αθήνα, πας Θεσσαλονίκη Αθήνα και πας και με το λεωφορείο. Χειρότερο είναι αυτό. Ναι, ανέβα στο αεροπλάνο, μπορεί. Κατέβα, πάρε το λεωφορείο. Κάποιος μπορεί να σου πει, εγώ θα πάω με το αεροπλάνο μέχρι την Αθήνα και από εκεί θα πάρω το πούλμαν και θα πάω, πόσο είναι, 1,5 ώρα ή Πάτρα, δύο. Θα πάω οδικός 2 ρίτσες από την Αθήνα στην Πάτρα. Μπαίνει στο πουλμανάκι, ο Άρης από την Εγνατία εδώ θα πάει στην Πάτρα και θα επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο. Άλλωστε, έχει και μια τέτοια, έχει και μια Σπάρτη που έχει και τη Σπάρτη. Άλλο ένα. Εκεί θα πάμε εμείς να παίξουμε. Άλλο ένα. Καλώς εικόνα των πραγμάτων, να ξέρεις. Εκεί θα πάει ο Κλιγκόπουλος. Ο Πάπης που έχει παίξει τον Άρη 5 χρόνια θα μεταπηδήσει για εκείνο το παιχνίδι, θα φορέσει τα κίτρινα. Ναι, εκεί θα πάει ο Μάντζαρης. Καλώς εικόνα των πραγμάτων, έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Να δοκιμάσουμε κάποια παιδιά. Ο Μπαρκάν θα πάει και στην Κρήτη. Στο Κισαμικό. Ναι. Λες εσύ. Λέω εγώ. Εγώ λέω δεν θα πάει. Πάει στον Όφη. Πάλι Κρήτη θα είναι. Δούμε. Πάλι Κρήτη είναι. Εγώ είπα Κρήτη, δεν είπα Χανιά. Θα δούμε. Το θέμα είναι η ομάδα να κερδίσει, να κάνει αποτέλεσμα την Κυριακή και ας παίξει μετά όποιος θέλει. Έτσι. Και ας κάνει ο προπονητής όποιες αλλαγές θέλει και ανάλογα με το ποιοι είναι. Άλλωστε έδειξαν και αυτοί που έπαιξαν στο παιχνίδι με τον Εργοτέλη ότι μπορεί να βασιστεί πάνω τους. Και ο Κανακούδης ήταν αξιοπρεπέστατος και ο Νίκητς, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν αξιοπρεπέστατος. Έχει επιλογές ο προπονητής και θα χρειαστεί να παίξουν. Θυμίζω ότι έχουμε την απουσία του Μουμίνα από τα επόμενα μετά 2 παιχνίδια. Έχουν 6 κάρτες ο Διαμαντόπουλος και ο Παυλίδης.
Τρεις κάρτες έχει ο Βαλεριάνος. Ο Παυλίδης, ένας ακόμη, ο Εντζόγλου. Ο Παυλίδης πρέπει να πάρει μια κάρτα, φίλε, να δηλωθεί στα μάτς εκεί όταν γυρίσει ο Χαντί. Ο Διαμαντόπουλος επίσης να πάρει μια κάρτα. Τώρα, ο βέβαια, τώρα... έχει 6. Ο Διαμαντόπουλος έχει 6, ο Παυλίδης έχει 6. Ο Διαμαντόπουλος δεν πρέπει να πάρει κάρτα. Τρεις έχει και ο Βαλεριάνος, νομίζω. Τρεις έχει ο Εντζόγλου σίγουρα. Γενικά έχεις, έχεις αρκετούς ποδοσφαιριστές στο όριο. Ο Σόουζα πώς έχει. Και είναι και σε μάτς που θα πάρεις. Σόουζα έχει λείψει, όχι. Έχει λείψει, ναι. Έλειψε με τη τέτοια ρε φίλε. Με, ναι. Τον, με ποιο, με την Καλυθέα. Εντάξει, οπότε καταλαβαίνεις ότι... Τέσσερις. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα χρειαστεί να παίξουν και ποδοσφαιριστές από το βάθος του πάγκου. Δεν έχω θέμα στο τέτοιο. Μεσοεπιθετικά είναι το ζήτημά μου. Ναι. Αν το σκεφτείς. Η συγκυρία κάνω, είναι αυτή. Λείπει ο Μουμίν. Θα λείπει δύο μάτσο Μουμίν. Ο Χαντί επίσης λείπει το επόμενο παιχνίδι. Και όπως λες, θα έρθει στη μέση της εβδομάδας, προς το τέλος της εβδομάδας, πριν τη δόξα. Εντάξει, εκεί όσο είναι. Περνάνε τα παιχνίδια. Αν πάρει και ο Παυλίδης. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Μαραγκό στα αμυντικά χάβη. Επίσης, αν χρειαστεί, αν παραστεί ανάγκη, όπως εμείς συγγνώμη για τον Ανάκογλου κάποια στιγμή. Αλλά έχουμε πει ότι για τον Ανάκογλου ο προπονητής ναι. Θέλει να τον βάλει σιγά-σιγά, κάποια λίγα λεπτά, να μπει στο. Να πάρει ρυθμό. Λείπει είναι... το παιδί πάρα πολλούς μήνες. Κυσαμικό. Δηλαδή. Εντάξει, έχει επιλογές, έχει ποδοσφαιριστές, δόξα τω Θεώ. Δεν υπάρχει. Ναι, είναι υπερπλήρης η ομάδα. Δεν υπάρχει στο πρόβλημα. Φορ, στο φορ μόνο. Στο φορ. Τώρα εκεί εντάξει, είναι και ο Μπαστακός, ο οποίος το παιδί ήρθε, μπήκε ξαφνικά, έπαιξε. Τώρα τελευταία δεν υπολογίζεται ιδιαίτερα. Α, θα έρθει και η ώρα του. Θα έρθει και αυτού η στιγμή να παίξει και να βοηθήσει την ομάδα. Αρκεί να είναι έτοιμος, όπως ήταν ο Κανακούδης και ο Νίκητς που πήραν την ευκαιρία στο μάτς με τον Εργοτελή. Για όλους έρχεται η ώρα που θα πρέπει να βοηθήσουν. Απλά πρέπει να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία όταν τους παρουσιάσει να δουλεύουν. Όπως δούλευαν και ο Νίκητς και ο Κανακούδης, να είναι δηλαδή σωματικά έτοιμοι και ψυχολογικά και να μπουν μέσα και να παίξουν, να αρπάξουν την ευκαιρία. Να είναι επαγγελματίες και όταν έρθει η ώρα, γιατί για όλους επαναλαμβάνω έρχεται η ώρα, για να βοηθήσουν. Αυτά καλύπτοντας έτσι το αγωνιστικό τρόπο μετακίνηση και τα λοιπά για το μεθαυριανό παιχνίδι του Άρη με την Παναχαϊκή στην Πάτρα. Η Παναχαϊκή δεν έχει απουσίες, είναι πλήρης. Και ούτε εκεί αναμένονται κάποιες αλλαγές με τους παίκτες που συνήθως χρησιμοποιεί ο Φρυδόπουλος. Με αυτούς θα πάει και την Κυριακή κοντά στον Άρη. Πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Εγώ βλέπω Ατλέτικο Μαδρίτης να παίρνει το Ευρώπα φέτος. Γιατί? Θα το κυνηγήσει και η Arsenal βέβαια, γιατί είναι η μοναδική της διέξοδος για το Champions League. Γιατί οι άλλοι θα το κυνηγήσουν. Για να το κυνηγήσουν, αλλά εντάξει. Η Ρώμα δηλαδή. Η Ρώμα δεν είναι στο. Η Ρώμα λέω. Ποιος, η Σάλτσμπουργκ, η Λάτσιο. Ποιος. Η Λάτσιο. Η Μαρσέιγ. Η Μαρσέιγ. Μια χαρά. Πέναλτι. Μέστε. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Για δώσε φίλε. Είμαστε έτοιμοι. Ένα σχόλιο για το μάτς. Ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, κυρίως για τους ποδοσφαιριστές, γιατί το περιμένουμε πώς και πώς. Με όλη την ατμόσφαιρα που θα υπάρχει στο γήπεδο και τη βαθμολογική σημασία, αν θέλετε, του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τον κόσμο. Τον κόσμο και των δύο ομάδων, ο οποίος είτε από το γήπεδο είτε από την τηλεόραση θα μπορέσει να ευχαριστηθεί ένα τέτοιο παιχνίδι των προσδοκιών και της βαθμολογικής θέσης των ομάδων. Εμείς είμαστε Άρης, πάμε στο παιχνίδι όπως πάμε κάθε Κυριακή. Δεν αλλάζει κάτι για εμάς. Η μεγάλη ομάδα φαίνεται στα μεγάλα παιχνίδια. Νομίζω πως ό,τι έχουμε δείξει, αλλά και η προσωπική μου άποψη είναι ότι είμαστε μια ομάδα η οποία ανταποκρίνεται παραπάνω από καλά στα ντέρμπι της κατηγορίας. Το ίδιο θα κάνουμε και την Κυριακή. Είναι ένα ίδιο παιχνίδι όπως είναι όλα τα υπόλοιπα. Θα πάμε για να το κερδίσουμε, θα πάμε για να παίξουμε ποδόσφαιρο και να ευχαριστούμε το παιχνίδι. Έχετε κάνει κάποια ειδική προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι ή το αντιμετωπίζετε απλά ως ένα από τα υπόλοιπα που απομένουν μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα? Όχι, δεν θα έλεγα ότι κάνουμε κάποια συγκεκριμένη προπόνηση και τακτική πάνω στο κομμάτι της Παναχαϊκής. Θα το αντιμετωπίσουμε.
χρησιμοποιήσουμε όπως αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι. Έχουμε το ίδιο κίνητρο. Ένας λόγος περισσότερος είναι ότι αν κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, ουσιαστικά απομακρύνουμε ακόμα περισσότερο την τρίτη θέση και μπορούμε να κοιτάμε μελλοντικά, αν θέλετε, τον επόμενο καιρό για την ομάδα. Και πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά και η ομάδα θα παρουσιαστεί με ένα πολύ καλό πρόσωπο. Αλεξάνδρε, η νίκη με τον Εργοτέλη επανέφερε την ηρεμία στην ομάδα και μετά τη μίνι κρίση που πέρασε η ομάδα μετά τις δύο συνεχόμενες σοπαλές. Λειτουργήσε ως φάρμακος αντίθεση. Ναι, ουσιαστικά ήταν μια λύπηση για εμάς, για τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή. Δεν νομίζω πως στο πριν με την θα πω ότι δεν ήμασταν καλοί επειδή δεν δημιουργήσαμε φάσεις, ίσα-ίσα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Σε ένα παιχνίδι μπορεί να μην δημιουργήσει φάσεις και με μισή φάση να κάνεις ένα γκολ να καθαρίσεις το παιχνίδι. Σε ένα άλλο παιχνίδι μπορεί να κάνεις 90 τελικές, να βάλεις 5 γκολ και να ακυρωθούν, να μην κερδίσεις 5 πέναλτι τα οποία θα μπορούσε να τα είχε δώσει ο διαιτητής και να ανοίξει το σκορ στην ισοπαλία. Ήταν καθαρά ψυχολογικό το φράγμα, αν θέλετε. Για να μπορέσουμε να πάμε ακόμα πιο δυνατή και με περισσότερη όρεξη στο παιχνίδι της Κυριακής που ακολουθεί με την Παναχαϊκή, το οποίο ξέρετε και εσείς πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα αλλά και για την κατηγορία. Αλέξανδρε, στο ξεκίνημα της σεζόν ήσουν αναπληρωματέμενες στον Πάγκο, έπαιζε ο Γιώργος Κατεμίρης. Τι σκεφτόσουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα και πώς όταν ήρθε η ώρα να παίξει τελικά, πώς αισθάνεσαι παίζοντας πλέον. Όπως προείπα στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι με τη Σπάρτη εδώ μέσα στο Χαριλάο, εμένα ο προπονητής στο πρώτο παιχνίδι, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας για την ακρίβεια, αν θυμάστε, με χρησιμοποίησε ως βασικό στη βασική δεκάδα. Μετά είχε ένας τραυματισμός, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Με κράτησε λίγο έξω και λίγο πίσω προπονητικά. Ο Γιώργος ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Αντεξήλθε πολύ καλά στο παιχνίδι, είχε μια πολύ καλή εικόνα και η ομάδα αλλά και ο Γιώργος που κατημήθηκε ξεχωριστά. Και έτσι ήξερα κι εγώ από μέσα μου ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι εύκολα. Είναι απολύτως φυσιολογικό, γιατί η θέση του τερματοφύλακα δεν είναι όπως όλες οι υπόλοιπες. Δεν μπορείς να παίξεις 15 λεπτά, 20, να πάρεις λίγο ρυθμό, να βρίσκεσαι σε καλή κατάσταση. Είναι και όμορφη αλλά και άσχημη η θέση του τερματοφύλακα για όσους τη γνωρίζουν. Εγώ το γνωρίζω καλά τόσα χρόνια. Δόξα τω Θεώ από υπομονή άλλο τίποτα στη ζωή μου στον χώρο του ποδοσφαίρου. Όποτε με χρειάστηκε η ομάδα μου, ελπίζω να ήμουν παραπάνω από 100% γιατί αυτό ήταν ο στόχος ο δικός μου. Όλο τον καιρό που δεν έπαιζα, δούλευα καθημερινά στις προπονήσεις και παραπάνω για να μπορέσω να είμαι έτοιμος εφόσον δεν είχα αγωνιστικό ρυθμό. Και αισθάνομαι πολύ όμορφα τώρα που αγωνίζομαι κάθε Κυριακή, που με επιλέγει ο προπονητής μου να αγωνίζομαι. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου και είμαστε έτοιμοι όλοι για να πάμε δυνατά για το παιχνίδι της Κυριακής. Για να συμπληρώσω την ερώτηση να την πάρω λίγο μακριά, επόμενος στόχος είναι η καθιέρωσή σου και την επόμενη χρονιά να το κάνω στην Super League. Επίσης είναι ένα κομμάτι το οποίο έχω συζητήσει πάλι. Δεν σκέφτομαι τίποτα ούτε μελλοντικά ούτε για τον χρόνο μου, ούτε καν για το επόμενο παιχνίδι μετά από αυτό τη Κυριακή με την Παναχαϊκή. Ο δικός μου στόχος είναι να παίζω κάθε Κυριακή, να κερδίζω, γιατί έχω μάθει να παίζω για να κερδίσω μόνο και όχι για να σκέφτομαι δεύτερα πράγματα στο μυαλό μου. Αυτή είναι η νοοτροπία μου, αυτό είναι το κράμα μου σαν προσωπικότητα και αυτές είναι απαιτήσεις μου και από τον εαυτό μου αλλά και από τους συμπαίκτες μου. Και το σημαντικότερο για μένα είναι να κερδίσουμε την Κυριακή και όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συζητήσουμε πάλι και να δούμε και μελλοντικά και να κάνουμε και σκέψεις. Αλλά προέχει πρώτα η αγωνιστική εικόνα της ομάδος και το καλό αποτέλεσμα. Έχεις προετοιμαστεί ψυχολογικά για ένα απαιτητικό και για σένα ως τερματοφύλακα παιχνίδι την Κυριακή? Και ένα δεύτερο σκέλος της ερώτησής μου είναι πώς σε κάνει να αισθάνεσαι το γεγονός ότι μπροστά σου έχεις την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος με μόλις 6 γκολ παθητικό.
Όχι, δεν έχω σκεφτεί κάτι ξεχωριστό για το παιχνίδι της Κυριακής. Το διαχειρίζομαι όπως όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, για μένα είναι της ίδιας σημασίας, γιατί και να κερδίσει την Παναγιακή μέσα στην Πάτρα και να χάσει να παίζει μια ισοπαλία ανεπιθύμητη με μια μικρότερη εισαγωγικά ομάδα στο Football League, νομίζω το ένα αναιρεί το άλλο και πάει να έχει σημασία ένα καλό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να ακουστεί και να φαίνεται περισσότερο βαθμολογικά αλλά και από άποψη εικόνα της ομάδος. Θα κάνουμε το ίδιο. Έχω εμπιστοσύνη στην άμυνά μου, όπως είπατε, μπορεί στα λόγια να είμαστε όλοι καλοί και να μπορούμε να λέμε πολλά, αλλά καθένας είναι το γήπεδο και η άμυνα της ομάδας μας έχει δείξει σε όλα αυτά τα παιχνίδια ότι δίκαια είναι η καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα και εισόγω απόλυτη εμπιστοσύνη και εγώ και ο προπονητής, νομίζω και ο κόσμος μας. Καλά τα είπε ο Αναγνωστόπουλος. Α, τα πράξει κιόλας καλά. Να γίνει ντασάευ την Κυριακή, να μην μπαίνει τίποτα. Τα βγάζει όλα. Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Να κάνει την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του την Κυριακή. Το παιδί, το παλικάρι, το οποίο έχει δεχτεί ένα γκολ στις Σέρες. Έχει δεχτεί άλλο γκολ ο Αναγνωστόπουλος. Ένα γκολ στις Σέρες. Δύο Εργοτέλης. Ένα η Παναχαϊκή. Τρία. Ένα η Δόξα. Τέσσερα. Ποιος άλλος μας έχει βάλει γκολ? Εκείνο της Δόξας και την γκολ ήταν. Ναι. Τέσσερα. Ποιος άλλος μας έχει βάλει γκολ? Ποια άλλη ομάδα έχει σκοράρει κατά του Άρη? Ποιον άλλο έχουμε κερδίσει 2-1 δηλαδή? Ή 3-1? Σκέφτε λίγο ρε φίλε. Παναχαϊκή, Όφη, Κισαμικός, Δόξα, Απόλλων. Πρώτες αγωνιστικές φάγαμε άλλο γκολ. Καρδίτσες, Σπάρτη, δύο Εργοτέλης, ένα η Παναχαϊκή, τρία. Ένα η Δόξα, τέσσερα. Ένα γκολ ψάχνω. Ποιος είναι το ένα γκολ που ψάχνω? Και θα δούμε τις ομάδες. Ο Αιγινιακός, ρε φίλε. Ο Αιγινιακός. Άρα ο Αναγνωστόπουλος το έχει φάει. Άρα δύο γκολ έχει δεχτεί ο Αναγνωστόπουλος φέτος. Ένα από τον Αιγινιακό και ένα από τον Πανσεραϊκό. Εντάξει, αν είναι να λήξει όπως τα μάτσα αυτά, δέχομαι. Δηλαδή στο ένα κέρδισα 1-3 και στο άλλο 1-4. Ας κερδίσει 1-2 αυτό την Κυριακή. Άρα συμβιβάζομαι, ορίστε. Ναι. Συμβιβάζομαι 1-2 η νίκη του Άρεως στην Πάτρα την Κυριακή. Ο Άρης, ο οποίος έχει την καλύτερη βέβαια άμυνα του πρωταθλήματος, με 6 μόλις τέρματα παθητικό, και ελπίζουμε να μείνει εκεί και την Κυριακή. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Η άμυνα, άλλωστε το έχουν πει και οι παίκτες του Άρη πάρα πολλές φορές, δεν είναι μόνο θέμα άμυνας. Η άμυνα είναι συνολικά πώς θα λειτουργήσει μια ομάδα. Υπάρχει και το παιχνίδι του Όφη με την Καλλιθέα. Ενδεχομένως να έχουν διαμορφωθεί άλλες συνθήκες για την Παναχαϊκή και τον Άρη το απόγευμα της Κυριακής. Ειδικά πιστεύω σε σχέση με την Παναχαϊκή. Ο Άρης έχει την ευκαιρία με μια νίκη να φύγει και από την δεύτερη θέση. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Επαναλαμβάνουμε ότι στις επόμενες 4 αγωνιστικές εγώ θεωρώ ότι θα κριθεί η άνοδος. Μπορεί μαθηματικά να κριθεί μετά, αλλά πιστεύω ότι και ο Άρης και ο Όφη και η Παναχαϊκή θα ξέρουν μετά και το μάτς του Άρη με τον Όφη ποιες θα είναι οι δύο ομάδες που θα ανέβουν κατηγορία. Εντάξει, ο Άρης δεν έχει τις δυνατότητες που έχει ο Μπύρος στη Δόξα, με τα έξτρα αυτά πριν, με τα 12.000 και τα 4.000. 12.000, όταν λέμε, τι είναι με 12.000, δηλαδή να πάρει κάθε παίκτης από, αν παίξουν 14, από 850 ευρώ, δηλαδή 900 ευρώ, αυτό εννοεί 12.000.
στο χέρι σας είναι να πάρετε 132.000 ευρώ τους επόμενους 2,5 μήνες. 132.000 ευρώ, τι, ο καθένας. Θα χρηματοδοτήσω τη νίκη με 12.000 ευρώ και την ισοπαλία με 4.000. Τι είναι το 12.000 δηλαδή ρε φίλε, 12.000 το μάτς. Ε. Θα μοιραστείτε το ποσό προς προανέφερα, όχι... Άρα θα πάρω από 900 ευρώ. Κίνητρο τώρα για το γουδουλάκι ήταν 900 ευρώ. Είναι, τάσκαψε. Γιατί όχι. Ο φίλος 741 λέει, μάγκες, εγώ πιστεύω πως τώρα που θα παίξει ο Άρης για πρώτη ίσως φορά φέτος χωρίς το άγχος της απαραίτητης νίκης. 12.000 ευρώ δηλαδή, νίκη θα μοιραστούν 12.000 ευρώ. Σιγά, μπήρε, ξοδεύτηκες. Καλά, πώς θα τους δώσει, ρε φίλε. Καλά, είμαι ο Κουσκουνάς. Έχω 50.000 συμβόλαιο στη δόξα. Για παίξω παραπάνω για τα 900 ευρώ που θα πάρω από την νίκη. Δεν το χαλάσουν να πάρει 900 ευρώ, δηλαδή, ρε φίλε. Συγγνώμη, δε. Δεν είπα θα με χαλάσουν, ρε φίλε. Δεν είναι και κανένα κίνητρο να σπάσω το πόδι μου. Να μου πεις 12.000 ο καθένας, τι πράγματα είναι αυτά. Συμφωνείς με τον 741. Τι λέει ο 741. Ότι τώρα που ο Άρης θα παίξει για πρώτη φορά χωρίς το άγχος της απαραίτητης νίκης, θα έρθει πιο εύκολα η νίκη. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Ο Άρης έχει την πολυτέλεια, όπως είπαμε, να παίζει και για δύο αποτελέσματα. Δεν είναι η ομάδα που κυνηγάει. Η Παναχαϊκή είναι αυτή που κυνηγάει. Είναι σε θέση οδηγού δηλαδή. Αυτό τον κάνει ασφαλώς να έχει μικρότερη πίεση σε σχέση με τους γηπεδούχους. Εντάξει. Και ξέρετε, αυτό το έχουμε δει στον αέρα να συμβαίνει και μακάρι να το δούμε αντίστροφα να συμβαίνει την Κυριακή. Σε φιέστες, σε ξεσηκωμούς και τα λοιπά, συνήθως το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι. Το ανάποδο. Έρχεται μια κατραπακιά και επανερχόμαστε στην πραγματικότητα. Ας ελπίσουμε ότι αυτός ο άγραφος νόμος θα συμβεί και την Κυριακή. Δηλαδή θα κάτι ανάλογο. Θα αυτός ο ξεσηκωμός γενικότερα, ο ενθουσιασμός στην Πάτρα τους γυρίσει μπούμερακ. Θα δούμε. Πάντως υπάρχει, και το διαβάζουμε και στα ρεπορτάζ από Πάτρα, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση εν ώψη του αγώνα της Κυριακής. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 είναι ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με μπάσκετ. Αφού στείλω χαιρετίσματα στο ιστορικό άδενδρο που χθες έτρωγα τον μπιφτέκι. Μπράβο. Στο αρχοντικό και σε όλα τα παιδιά εκεί, τα αριανάκια. Αλλά και στον φίλο μου τον Κώστα τον Τάταρη στα κυτρινόμαυρα σύλλατα, όπως μας επισημαίνει και ίδιος. Ο Κώστας, ο οποίος ήταν και παλιά οργανωμένος και τα λοιπά στο συνδεσμιακό κίνημα του Άρεος και τώρα είναι στην όμορφη εκεί Χαλκιδική και έχει δώσει μια πληθωρικότητα για όσους τον γνωρίζουν και στα σύλλατα. Χαιρετισμούς. Τώρα μπορούμε να πάμε στο break. Σήμερα εξέδωσε μια ανακοίνωση ο ερασιτέχνης Άρης αναφορικά με την ανάληψη, την επικείμενη μεταβίβαση των μετοχών στον Δημήτρη Γουλιέλμο, τον νομικό. Το διοικητικό συμβούλιο του ΑΣΥΓΜΑ Άρης χαιρετίζει με ικανοποίηση την παρουσία του έγκριτου νομικού και αριανού Δημήτρη Γουλιέλμου στην ΚΑΕ και εύχεται η δραστηριοποίησή του να δρομολογήσει την επιστροφή της ομάδας εκεί που ανήκει. Ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης, με τη βοήθεια της Τριμελούς Επιτροπής που συνέστησε, προσπάθησε με όλες του τις δυνάμεις και στάθηκε δίπλα στην ομάδα μπάσκετ σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία μέχρι σωτού επανέλθει η ΚΑΕ σε μια κανονική λειτουργία αυτή την εβδομάδα και θα στέκεται δίπλα της σε κάθε βήμα. Ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης καλεί όλους τους φίλους της ομάδας μας να βοηθήσουν με στόχο την επιστροφή του αυτοκράτορα στην κορυφή. Σας περιμένουμε όλους στο Αλεξάνδριο Καταλήγη, στο παιχνίδι της Τετάρτης, όπου στο Nick Gallis Hall θα αποδείξουμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος του ελληνικού μπάσκετ είναι εδώ. Τώρα φιλιά, καλησπέρα. Το μουρελί ή το σκύλο. Το μουρελί. Ο σκύλος δεν έχει ακουστεί ακόμα, σε λίγο όμως. Πες του να του μεταφέρεις τους θερμότατους χαιρετισμούς μας. Πώς τον λένε το σκύλο. Άρη είπαμε. Άρη. Μπράβο, ναι. Εσύ και η Βασιλική Νταντά έχετε σκύλο Άρη. Όχι, και εδώ έχει μια κοπέλα ακόμα έχει τον ένα σκύλο. Και βρήκες την ευκαιρία να πιάσεις κουβέντα, έτσι. Όχι, δεν είναι. Και πώς έμαθες ότι το λένε Άρη το σκύλο, τον φωνάζει. Εφόσον δεν τον φωνάζει, όλα τα σκυλιά τα φωνάζουν εδώ. Ωραία. Να η αφορμή να πιάσεις κουβέντα.
Άγνωστε χ και άγνωστε ψ, τι τα λένε, Ελλάδα σκύλε. Έλα ρε σκύλε, ναι. Δεν μου λες σκύλε. Έλα. Τι γίνεται, αύριο. Έχει και μάτσο ο Άρης, παίζει και ο Άρης μπάσκετ. Επιτρέπεται να παίξουμε. Επιτρέπεται. Ναι. Α, να ξέρω. Επιτρέπεται να παίξουμε, επιτρέπεται να πάει κόσμος. Α, ωραία. Οργανωμένος. Έτσι, εντάξει, θα είμαι μονωμένοι, αυτό δεν μπορώ να το καταλαβαίνω. Απαγορεύονται οργανωμένα, μεμονωμένα, χωρίς διακριτικά, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, άμα φωνάζει κάποιος, δηλαδή, Άρης, Άρης, τι θα γίνει, να το βγάλω στο γήπεδο. Όχι, μπορεί να φωνάζει, αλλά να μην φοράει φανέλα του Άρη. Ναι, να μην φοράει φανέλα, εντάξει. Όλοι θα πάνε με κίτρινες μπλούζες, δηλαδή. Διάφορες. Μπορούν να φοράνε μια κίτρινη μπλούζα. Βέβαια. Λογικά θα έχει κόσμο, έτσι, στη Λάρισα, γιατί είναι αρκετά χρόνια που είχε να παίξει ο Άρης στη Λάρισα και είχε πάντα κόσμο εκεί όταν πήγαινε. Έτσι, τα παλιά χρόνια δηλαδή, μιλάμε. Πρόσεξε έχει... τώρα. Μια... Απαγορεύεται η οργανωμένη και μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων του Άρη στη Λάρισα και επιτρέπεται η μεμονωμένη, απαγορεύεται μόνο η οργανωμένη στην Πάτρα. Πες μου εσύ τώρα. Δηλαδή, απαγορεύεται να πάει κανένα ο καθένα στη Λάρισα, α πούμε. Ναι. Πες μου τώρα εσύ. Σε αγώνα μπάσκετ με το φάρο. Εντάξει. Κοίτα, να σου πω κάτι. Νομίζω τώρα η πολιτεία ότι. Ή, δεν ξέρω ποιος. Επένδυσα η πολιτεία, η Λίγκα, δεν ξέρω ποιος είναι. Έχουν χάσει την μπάλα τώρα σε αυτό. Όχι, αυτό είναι η αστυνομία που κάνει εισήγηση. Προφανώς έκανε εισήγηση. Η αστυνομία είναι στην μπάλα, δεν ξέρω τώρα. Γιατί στην Πάτρα, α πούμε τώρα, έτσι, υπάρχει εκδοτήριο για τους φίλους του Άρη. Ναι. Η Παναγαϊκή, δηλαδή ουσιαστικά σαν να λέει τους φίλους του Άρη, ελάτε. Όχι, ουσιαστικά και το λέει και μπράβο του να πούμε. Γιατί, βγάλαν, γιατί, πριν λίγο, γιατί πριν λίγο βγάλαν ανακοίνωση οι οργανωμένοι της Παναχαϊκής, πώς λέγονται αυτοί... Νόρτενος, οι οποίοι ανέβασαν μια φωτογραφία από την πρόσφατη την επίσκεψή του στο αντίστοιχο παιχνίδι του πρώτου γύρου και ούτε λίγο το πολύ λένε, τάσσονται υπέρ των ελεύθερων μετακινήσεων και ουσιαστικά υποδέχονται με... Και σε ένα τόσο σημαντικό μάτσο για αυτούς, λένε αντίπαλοι μόνο για 90 λεπτά, ελευθερία μετακινήσεων για όλους τους οπαδούς. Δηλαδή, σου λέει, εμείς πήγαμε κανονικά. Ανεβήκαμε πάνω στο... και παίξαμε Θεσσαλονίκη και ήμασταν εκεί. Και δείχνει και την κερκίδα τους από το παιχνίδι αυτό. Εντάξει. Μα είναι τραγικό, δεν ξέρω ποιος πρέπει να... η Λίγκα ίσως καμιά φορά πρέπει να παρεύει λίγο παραπάνω. Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα στον αγώνα γυμναστικού ο Λάρισας Φάρος, που συνήθως μέσω όρο γυμναστικός έχει καμιά 150 εισιτήρια, να απαγορεύεται η οργανωμένη και η μεμονωμένη μετακίνηση. Έτσι. Και στην Πάτρα υποτίθεται και πάλι οι δύο ομάδες θέλουν να έχει κόσμο και οπαδοί να απαγορεύουν και οι δηλαδή ίσως και η Λίγκα καμιά φορά πρέπει να παίρνει θέση σε αυτό. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Η Λίγκα θα πάρει φίλε αν απαγορευτεί στον ΠΑΟΚ, όχι στον Άρη. Εντάξει. Η Λίγκα βέβαια εντάξει στον Εστακέο όσον αφορά δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γενικά δεν κάνει τίποτα. Εδώ περιμένουμε ακόμα να κινηθεί κάποιος από τη Λίγκα για το χθεσινό απίστευτο δημοσίευμα στο Hoops Hype για πρόεδρο ο οποίος έχασε λεφτά επειδή η ομάδα του έχασε με 5 και δεν έχασε με 8. Έτσι, δηλαδή το ακούσατε αυτό. Έτσι. Ποια ομάδα είναι όμως. Εκεί πρέπει να δούμε. Μπορείς να δεις το πρόγραμμα της Αγίας για να καταλάβεις. Γνωρίζουν τους ξέρουν. Τώρα εδώ, τώρα τις τελευταίες ή πέρσι. Εγώ νομίζω πέρσι ήταν αυτό. Όχι, όχι. Φέτος είναι αφού παίζει ο παίκτης τώρα. Με 5 πόντους. Για... Με 5 πόντους έχασε. Αλέξη, ρώτα την επόμενη ερώτηση στον κύριο Μουριαλή και θα σου πω εγώ. Μπορεί να το δεις, γιατί είχα τηλεφωνήματα και από φίλους και γενικά και λέω... Ο Άρης δεν έπαιζε. όχι, μα ο Αμερικανός λέει ότι παίζαμε απέναντι σε μια ιστορικότατη ομάδα στο Ποτάγμα. Αυτή δηλαδή η ομάδα που παίζει αυτός δεν είναι ιστορική. Και είναι το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο το μάτς. Εντάξει, είναι πολύ απλό. Δηλαδή το έχουν δει ο κόσμος. Εντάξει τώρα οι δημοσιογράφοι πάντα πιστεύω ότι ξέρουν κάτι παραπάνω αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι έτσι δηλαδή, γιατί καταλαβαίνεις είναι μηνύσιμα, είναι ιστορίες, χωρίς τα παιδικά στοιχεία δεν μπορείς να πιστεύω αλλά μια βόλτα να κάνει ένα στο πρόγραμμα τόσο εκεί και να δει λίγο τα μάτς θα καταλάβει τι εννοεί ο ποιητής. Το βρήκα. Δεν είναι πολύ. Τρία, ούτε δύο λεπτά δεν έκανες. 90-95. Έτσι, γιατί μιλάμε για Λίγκα τώρα δηλαδή, που θα έπρεπε η Λίγκα να πει την αστυνομία, αφήστε να πάει ο κόσμος στο Λάρισα Άρης να έχει κανένα εισιτήριο. Έτσι, δηλαδή, πολύ απλά θα έπρεπε να πει η Λίγκα για να πει, ελάτε να έχει ένα εισιτήριο στο μάτι, γιατί πάλι θα παίζουμε με 100 άτομα. Γιατί αυτή είναι η κατάσταση του γυμναστικού πάρου. 150 άτομα, ο κόσμος στη Λάρισα δεν αγκάλια στην ομάδα. Έπρεπε να χάσει με 8, λες, ε. Έτσι είπε ο πρόεδρος, δεν ξέρω. Ναι, γιατί βλέπω ότι 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος ένα μάτς που βλέπω, ήταν 8
Και πάει ένας και βάζει τρίποντο. Στα 6 δεύτερα σε επίθεση που συνήθως δεν γίνεται η επίθεση. Ντροπή. Μάλλον ο παίκτης μπορεί να ήταν το άλλο σημείο. Τίποτα, γιατί τα έχουμε και αυτά συνέντα. Ειδικά φέτος στο μπάσκετ έχουμε ακούσει και έχουμε... Και έχει γίνει θέμα για πολλούς γενικά. Ο οποίος ο ίδιος παίκτης έχει πάει τη διαφορά και ένα λεπτό πριν που είναι πάλι στους 8 με τρίποδο, πάλι στους 5. Τι κάνεις τραγόρι μου. Πρέπει να είναι, μπορεί να είναι Αμερικανός είναι αυτός. Όχι, Έλληνας είναι που βάζει τα τρίποντα. Α, όχι. Αυτός που βλέπω εγώ τώρα, εντάξει. Ναι, γιατί Αμερικανός είναι αυτός που έγραψε την ιστορία στο Hoops Hype, έτσι. Ναι. Το γνωστό site, το οποίο από χθες τώρα ας πούμε πρέπει σε όλη την Αμερική και στον κόσμο να γελάνε μαζί με αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Έτσι, αλλά η Λίγκα βέβαια, εδώ τίποτα, ησυχία, φάω όλοι στα game στην Πάτρα και να είχαμε να λέγαμε μας. Έτσι, δηλαδή, εντάξει, αστυνομία, να σου λέει η αστυνομία πιστεύω σε αυτά τις περισσότερες φορές δεν το κάνει γιατί φοβάται επεισόδιο, το κάνει γιατί δεν ξέρω αν πληρώνονται οι άνθρωποι όταν πάνε σε τέτοια παιχνίδια. Μια χαρά πληρώνονται. Το κάνει για να μην... Όχι, όχι μια χαρά πληρώνονται, αλλά δεν πληρώνονται όσο θα έπρεπε να πληρώνονται. Αξίζει να το κάνει για άλλο λόγο τώρα. Δεν είναι εγώ λόγο να απαγορεύσει μετακίνηση αριανών στην Άρη. Όχι, ρε, η αστυνομία το έχει βρει και το κάνει πάντα. Η εισήγησή της είναι πάντα αρνητική. Άρα, μπράβο, άρα. Δεν τον έπρεπε να παρέμβει η Λίγκα. Εκτός αν είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και ο Πάοξ είναι δεύτερο. Και ο Εσακέ σε αυτό το κομμάτι κοιμάται. Κοιμάται πραγματικά. Κάτσε ένα άλλο μάτσο με πέντε. Δεν μπορεί να πει κάτι να πει αφήστε τον κόσμο να πάει. Ο Εσακέ σε αυτό το κομμάτι κοιμάται. Δηλαδή άμα δεν είναι τα γήπεδα των επαρχιακών ομάδων που δεν έχουν κόσμο όπως τώρα για παράδειγμα λες πώς θα γεμίσουν διαφορετικά αν δεν πάνε οπαδοί των μεγάλων ομάδων. Δεν μπορεί να γεμίσουν διαφορετικά. Έτσι. Δεν υπάρχει άλλο μάτς με διαφορά 5 πόντων. Έχω φτάσει 18 Νοεμβρίου και δεν υπάρχει άλλο μάτς που να κηρύξει με 5. Πολύ. Μην πας τόσο πολύ. Πάμε Γενάρη, Φλεβάρι, Γενάρη, Μάρτιο. Δεν υπάρχει κανένα. Μόνο ένα παιχνίδι είναι. Δεκέμβρη, Γενάρη. Άμα είναι ένα, εντάξει, εγώ να σου λέω, εγώ χθες με το σπίτι μάτσα που το κατάλαβα την αυτό, γιατί υπάρχει και ιστορικό. Να πω αυτό μόνο. Το επόμενο παιχνίδι που είναι 5 πόντι είναι πάλι 95-90 και είναι πάλι της ίδιας ομάδας. Δεν γίνεται αυτό. Όλα γίνονται, κρίσανε, όλα γίνονται. Υπομονή και κατάλληλη νοημία. Στην οποία, στο οποίο ο Μάτσο Άρης κατασφαγιάστηκε με την ομάδα αυτή. Κατάλαβα. Ναι. Καλά, μπορεί να, μην, να είναι και τυχαίο. Μπορεί να λέει και ψέματα ο Αμερικανός. Εμείς δεν λέμε ότι αυτό που είπε ο Αμερικανός είναι αλήθεια. Αλλά όχι, είναι αυτό που λες. Πού είναι ο Εσακέ να πει, έλα εδώ, ποιον εννοείς, ποιος είσαι εσύ, πού εννοείς ότι έπαιξες. Γιατί μπορεί να πετάει και λάσπη. Έτσι. Γιατί μπορεί να πετάει και λάσπη. Άρα μπράβο, ακριβώς και αυτό. Φύγεται η αξιοπιστία του ελληνικού καταβλήματος. Είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, είτε λέει ψέματα είτε λέει αλήθεια, η Λίγκα πρέπει να το διερευνήσει το θέμα. Δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι. Έτσι. Εγώ σου λέω, λέει ψέματα. Γιατί να σου πω κάτι, τώρα εμείς λέμε μετά το ματς. Αν τα έλεγε πριν το ματς, θα έλεγα οκ. Τώρα μετά το ματς μπορεί να έχει προσαρμόσει το ψέμα του στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το παιχνίδι. Ναι. Έτσι. Αλλά είσαι η Λίγκα. Βγαίνει παίχτης και λέει αυτό το πράγμα. Τι κάνεις. Τίποτα. Μεταθέτεις το ματς του Άρη. Ματαιώνεις το παιχνίδι του Άρη της άλλης Δετάρτης. Του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Για ένα συλλαλητήριο το οποίο τελικά δεν έγινε κιόλας, έτσι. Έγινε το συλλαλητήριο, φίλε, απλά... απλά. Δεν ήξερα αν έγινε. Δεν ήξερα αν πήγαν, κάναν πορεία, ρε φίλε, κάναν πορεία. Πήγανε στο γήπεδο με πορεία. Εντάξει, είπαμε, αυτή η απόφαση της Λίγκα νομίζω είναι απαράδεκτη, γιατί όχι γιατί βάζει την ανάγκη ενός συλλαλητηρίου πάνω από έναν αγώνα οτιδήποτε, γιατί ουσιαστικά πλήττει την αξιοπιστία και την οργάνωση του πρωταθλήματος, γιατί όλα τα καλεντάρια βγαίνουν από το Σεπτέμβρη, 8 άντε στο μπάσκετ και κρατάνε μέχρι το τέλος. Και στην Ελλάδα βλέπουμε να γίνονται αναβολές και ιστορίες. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ζήτησε προχθές να παίξει πιο νωρίς, του βάμε πιο νωρίς στο μάτι, δηλαδή ο καθένας κάνει τι θέλει εδώ πέρα. Έτσι. Πραγματικά κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και βέβαια και ο Άρης, θα έπρεπε για να λέμε τους αγώνες το δίκαιο Χρυσάδη, και ο Άρης θα έπρεπε, π.χ. στο παράδειγμα αυτό με τη Σελούνα Κόρα που έπαιζε πριν με τον Παναθηναϊκό, να αρνηθεί να παίξει με τον Παναθηναϊκό να αλλάξει ημέρα. Και να παίξει την Κυριακή και μετά να γίνει το μάτι του Άρη την Τρίτη. Έτσι, γιατί έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Ο Άρης όταν πέρσι. Να παίζει σε δύο μέρες δύο παιχνίδια. Όταν επί White και McNeil, και το λέω για να καταλαβαίνετε, στη χρονιά που όλοι πετούσατε στα σύννεφα με τον. Στον κόσμο το λέω αυτό. Με τον Λάσκαρη,
Και όλοι μας λέγαμε, κάτσε, ο άνθρωπος είναι συνεπής. Είχαμε σημειώσει δύο πραγματάκια. Όχι για τα λεφτά ή οτιδήποτε άλλο, ούτε ότι ξέραμε κάτι, αλλά ότι δεν γίνεται να έχει εκπρόσωπο στο πρωτάθλημα, στην Επιτροπή Πρωταθλήματος που ορίζει τα ματς, ο ΠΑΟΚ και το Ρέθυμνο, μαζί με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, και να μην έχει ο Άρης. Και τότε λέγανε, όλα τα ξέρετε, ο Λάσκαρης ξέρει καλύτερα από εσάς, τι είναι αυτά που λέτε, δημιουργείται προβλήματα κτλ. Μετά στην πορεία, όταν γινόντουσαν κάτι τέτοιοι περίεργοι ορισμοί από τον ΕΣΑΚΕ, τον τότε ΕΣΑΚΕ, λέγαμε γιατί παίζουμε Κυριακή Τετάρτη και Κυριακή Τρίτη. Πέρσι ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Και φέτος πάλι ήμασταν ανύπαρκτοι. Γιατί η ευθύνη έχει και ο Άρης. Επί Λάσκαρη, να σου πω κάτι, επί Λάσκαρη δεν υπήρχε στο Άρη στον ΕΣΑΚΕ. Αυτό, μα αυτό λέω. Και ο Δουβής ήταν σε καμιά 5-6 επιτροπές τότε που κοντραριζώσουμε την ΑΕΚ και παίζανε ρόλο και κάποια εξωαγωνιστικά ζητήματα. Δεν υπήρχε. Και να σου πω κάτι, πολλά πράγματα που έκανε ο Λάσκαρης και λέγαμε την άποψή μας σε κάποια θέματα, δικαιωθήκαμε δυστυχώς γιατί ο άνθρωπος τελικά και δεν ήξερε και ποτέ δεν έμαθε. Έτσι, παράδειγμα, ας πούμε, το να πάει στο Champions League και να μην πάει στην Ευρωλίγκα, κάτι που θεωρώ το ότι θα κάποιος... και τα επόμενα χρόνια. Βέβαια, το ότι κάποιος πληρώνει και είναι συνεπής ή έχει καλή προαίρεση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και είναι σωστός, πρέπει να σου πω κάτι, και διοικεί με ένα σωστό τρόπο. Δεν σημαίνει ότι όταν κάνει και κάτι λάθος, είσαι εμπαθής ή στημένος ή παπαγαλάκι ή οτιδήποτε άλλο να ασκείς κριτική. Μπορείς να αντιληφθείς πότε κάποιος είναι στημένος ή πότε κάποιος κάνει κάτι για να καλλιεργήσει εσωστρέφεια. Είναι εύκολο πλέον να το αντιληφθείς και να το καταλάβεις με όλα αυτά τα μέσα ενημέρωση που υπάρχουν. Τέλος πάντων. Ας πάμε λίγο στο αγωνιστικό σταμάτη. Το παιχνίδι δεν είναι εύκολο αύριο. Δεν είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι, γιατί και ο Φάρος προέρχεται από την νίκη μέσα στα Τρίκαλα. Ουσιαστικά θέλει ακόμη μια νίκη για να τελειώσει. Όχι να τελειώσει, να αυξήσει τις παραμονές. Έτσι, να πούμε ότι όλες οι ομάδες πλέον φοβούνται τον Πανιόνιο. Δηλαδή αυτή είναι η ομάδα που πώς έχει τα μάτια του εκεί και ο Άρης, όσο να βάθουμε, έχει τα μάτια στον Πανιόνιο. Δηλαδή τα Τρίκαλα πιστεύω έχει τελειώσει τώρα, ειδικά με την τόσο ευαισθητή γυμναστικό, νομίζω ότι τελείωσε. Ο Άρης, ο οποίος αναμένεται να πάει πλήρης, τώρα πλήρης ότι θα είναι όλοι εκεί, έτσι, γιατί ο Τσαερέλης έχει το θέμα το οποίο ταλαιπώρησε την εβδομάδα, έτσι, και δεν είναι θέμα ότι δεν ξέρει τα συστήματα ή δεν ξέρει τι λάρεσε οτιδήποτε, είναι θέμα σε ετοιμότητα, δηλαδή αν είναι 100% έτοιμος, αν δεν έχει ενοχλήσει, αν μπορεί να πάει ένα παιχνίδι σε κανονικούς ρυθμούς αγώνα. Ο Χριστίδης αυτός από χθες που ουσιαστικά είναι παρόν στην αποστολή και θα είναι κανονικά στο παιχνίδι. Ο γυμναστικός που το βλέπει αυτό σαν μια ευκαιρία, βλέποντας τον Άρη στιγμή να είναι σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή να έχει ένα κοντό σχετικά ρόστερ, μικρό ρόστερ, έτσι λόγω του μπαν δεν μπορεί να πάρει παίχτες. Και το γεγονός ότι έχει και αγωνιστική απραξία ο Άρης, έτσι, και αυτό θα παίξει, θεωρώ, το ρόλο του, γιατί έχει πόσο καιρό που κάθεται ο Άρης. Η Λάρης θα έπαιξε και έπαιξε ένα καλό παιχνίδι. Δηλαδή και οι παίχτες οι καινούργοι που πήρε πήγαν σε μια λογική αγώνα. Είναι δύσκολο το παιχνίδι, πάρα πολύ δύσκολο. Και άμα κοιτάξει κανείς και το πρόγραμμα του Άρη που ναι, μεν έχει δύο παιχνίδια εντός, αλλά είναι το ένα το τέρμι με τον ΠΑΟΚ και το άλλο με τον Προμηθέα, έτσι είναι μια τριπλέτα αγώνα πολύ δύσκολη για τον Άρη, πραγματικά. Και εκεί την θέλουν να τελειώσουν, να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι, να πάρουν μια διαφορά ασφαλείας, να βάλουν βέβαια κάτι το γυμναστικό και να πάρουν και μια διαφορά ασφαλείας στο Πανιόνιο, έτσι ώστε να μην έχουν θέματα και να κοιτάνε προς τα πίσω. Και να προσπαθήσουν να δουν λίγο μπροστά. Τώρα το λίγο μπροστά μπορεί να είναι πλέον, μπορεί να είναι όχι πλέον, αλλά λίγο μια πιο σίγουρη παραμονή. Εντάξει, εδώ που φτάσαμε, τι να λέμε τώρα, μιλάμε και για αυτά τα θέματα. Έτσι, γιατί δεν έχει τελειώσει μαθηματικά, δυστυχώς δεν έχει τελειώσει τίποτα. Όσο Πανιώνες βλέπουμε ότι παίρνει παίχτες, όσο Φάρος κερδίζει μες στα Τρίκαλα, άρα θα μπει θα πάει μες στα Τρίκαλα, μπορεί μέχρι την στιγμή τα Τρίκαλα να τα έχουν παρατήσει. Ναι, εντάξει. Αλλά μαθηματικά ακόμα όλα είναι ανοιχτά. Έτσι, οπότε πρέπει να κερδίσει ο Άρης για να καθαρίσει, να αυξήσει τις πιθανότητες. Το να μην έχει προβλήματα στο τέλος και από την άλλη γυμναστικό θέλει το είδε, οπότε θεωρώ ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Η παρουσία του κόσμου θεωρούσα ότι θα παίζει λίγο καθοριστικό ρόλο, γιατί εντάξει, οι παίκτες του Άρη έχουν μάθει να παίζουν με κόσμο, θα τους ήταν συν. Του γυμναστικού τσάλος παίρνουν σαν το γήπεδο. Δεν έχει τίποτα διαφορά για αυτούς. Ήταν και καλύτερο, δηλαδή μάλλον ήταν σε βάρος να έχει κόσμο Άρη. Και τώρα δεν ξέρω πόσο κόσμο θα πάει μετά τις απαγορεύσεις αυτές, γιατί υπήρχε ενδιαφέρον από κόσμο να πάει. Τη Λάρισα, έτσι, δεν είναι και μακριά τώρα πια η Λάρισα. Έτσι υπήρχε διάφορα να πάει ακόμα στο γήπεδο. Αυτά τώρα θα δούμε το αγωνιστικό. Εντάξει, παρουσία λίγο τελευταία του κ. Γουλίνου που έχουν στην προπόνηση. Λίγο έτσι άλλαξε λίγο κάποιοι την ψυχολογία των παιχτών με το γεγονός ότι ένιωσαν παρατημένοι και ήταν παρατημένοι. Τελευταία ήταν και ο κ. Ζεμπέκης κοντά στα τελευταία παιχνίδια. Τώρα βλέπουν κάτι λίγο να γίνεται.
Εντάξει, κυρίως για τους Αμερικάνους αυτό, έτσι, για τους ξένους, που εντάξει, δεν γνωρίζουν την ίδια πραγματικότητα και όσο να είναι λίγο περίεργα, γιατί όσο να είναι ο ξένος, όταν είσαι μια ομάδα δεν πληρώνεται, έχει προβλήματα στην καθημερινότητά του, όσο να είναι η ψυχολογία του πέφτει και αυτό μεταφέρεται και στα αποδυτήρια. Έτσι, πολύ τα κατανοητό. Το άλλο το κομμάτι τώρα, σε τι ακριβώς φάση βρισκόμαστε, Σταμάτη? Περιμένουμε φυσικά την επόμενη Πέμπτη να παρέσει το θέμα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ναι, κοίτα, δεν ξέρω κατά πόσο τώρα θα γίνει ο φάκελος για την Πέμπτη. Γιατί την Πέμπτη ο Άρης έχει να τις υποθέσει με την κατάψη του εγκυτικής. Έτσι, στο σύνολο είναι 5. Και ίσως να έχουμε και το Ξανθόπουλο μέσα στην εβδομάδα να πάμε στις 6. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό θέμα, πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί δεν παίρνει άλλη αναβολή και πρέπει να γίνει κάτι, να η πλευρά Γουλιέλμου με την βοήθεια της πλευράς Καπάζου Χρυζογιάννη να κάνει κάτι για να μπορέσει να θέσει σε διαγωνισμό με τις συγκεκριμένες ιστορίες. Έτσι μιλάμε τώρα για 5 αιτήσεις κατάπτυσης ηγητικής. Πιθανολογείται ότι ο Ξανθόπουλος θα μπει σε αυτή τη λίστα, οπότε θα πάμε στις 6. Και μιλάμε τώρα για ένα ποσό συνολικής οφειλής, το οποίο ξεπερνάει τώρα το μισό εκατομμύριο. Έτσι, εντάξει, δεν θα δώσει μισό εκατομμύριο τώρα βέβαια, αλλά θα πρέπει να φτάσει σε έναν διακανονισμό με όλους αυτούς. Έτσι. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτή τη στιγμή η πλευρά που λέμε να ασχοληθεί με το φάκελο. Συγγνώμη, η λογική ροή όμως δεν είναι ότι να γίνει μεταβίβαση παιδιά, να εγκριθεί από την ΕΕ για να σας τα κάνω εγώ ό,τι πρέπει να σας κάνω. Δηλαδή να τους πει και όλους αυτούς ότι, κοιτάξτε να δείτε, κάνατε που κάνατε υπομονή, εγώ θα σας πληρώσω, άλλος δεν πληρώνει τίποτα. Κοιτάξτε, η λογική είναι αυτή η λογική σειρά. Ότι από τη στιγμή που έχει συμφωνήσει με τον Λάσκαρη και έχει πάρει πλειοψήφιο για τη μεταβίβαση των μεταβολών και γίνει μεταβίβαση, να καταδείξει και το πιο φαγελό στην Επιτροπή. Αυτό βέβαια όμως, έχει η Επιτροπή δεν θα βάσει το φάκελο την Πέμπτη και θα βγάλει την αγορά στην Πέμπτη. Έτσι, θέλει λίγο χρόνο. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν έχει άλλη στιγμή. Χρόνο. Δηλαδή κάποιος πρέπει να ασχοληθεί με αυτές τις υποθέσεις τις 5 για την κατάψυξη ηγετικής. Έτσι. Δηλαδή και εδώ βέβαια είναι λίγο γιατί προχθές ας πούμε ο Μάνος ο Λάσκαρης πήρε ένα δικηγόρο τηλέφωνο και του λέει πάνε στην υπόθεση του Σίμτσακ. Στη στιγμή που υποτίθεται ότι ο Λάσκαρης δεν έχει κάποια αρμοδιότητα στην όλη ιστορία. Και αυτό λίγο νομίζω πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτές τις ημέρες. Δηλαδή η πλευρά του Γουλέλμου νομίζω ότι πρέπει να βγει να μιλήσει και να πει κάποια πράγματα. Ότι ναι, έχουμε πάρει τις μετοχές, προχωράμε, ετοιμάζουμε το φάκελο. Δηλαδή, πρέπει να ρυθμιστούν κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την πλήρη απεμπλοκή του Άρη από τον Νίκο Λάσκαρη. Και αυτό έχει περάσει πλέον το θέμα στα χέρια και των φοροτεχνικών και των δικηγόρων, των ανθρώπων δηλαδή που κάνουν τον deal, διότι εμφανίζονται κάποιες υποχρεώσεις της οικογένειας Λάσκαρη στην ΚΑΕ Άρης ύψους 3.700.000 ευρώ, τα χρήματα δηλαδή που έβαλε ως δάνειο στον Άρη η πλευρά Λάσκαρη, και αυτά τα χρήματα θα πρέπει να φύγουν ως υποχρεώσεις από την εταιρεία και η εταιρεία δηλαδή θα πρέπει και καταλήγουν από ό,τι λέει το δικό μου το ρεπορτάζ οι δύο πλευρές στο να προχωρήσουν σε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 3.700.000, όσο δηλαδή είναι το ποσό των υποχρεώσεων της εταιρείας απέναντι στα δάνεια που δανειοδότησε, και μετά να γίνει η μεταβίβαση με ένα ευρώ φυσικά όπως είναι γνωστό, και ταυτόχρονα να γίνει μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μείωση προκειμένου να συμψηφιστούν οι ζημιές. Σε αυτή τη φόρμουλα φαίνεται να καταλήγουν οι δύο πλευρές. Ναι. Πάντως το ποσό, Αλέξη, που φαίνεται ότι έχει βάλει ή μάλλον έχει υποχρέωση κανένας προς τον κύριο Λάσκαρη, νομίζω είναι τεράστιο. Δηλαδή, ναι, είναι 3.700. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς το δέχονταν αυτό το πράγμα να συμβαίνει όλο αυτό το διάστημα από πλευράς. Ναι, πραγματικά εγώ εκπλήσωμαι πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει 3.700 να μπαίνουν με τη μορφή δανείου και να πρέπει φυσικά ουσιαστικά να τα επιστρέψει τώρα η εταιρεία στον. Ναι, και γι' αυτό επιλέχθηκε, επειδή δεν μπορεί να τα επιστρέψει φυσικά εννοείται, να γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι υποχρεώσεις της εταιρείας και μετά να κάνεις μια μείωση της τιμής των μετοχών προκειμένου να συμψηφιστούν οι ζημιές. Ναι, μα δεν είναι, το ποσό είναι τεράστιο, παιδιά. Δηλαδή, άμα βάλεις 3,7 και βάλεις και τα χρέη. Πολλάς καρές, ας πούμε, δεν πληρώνει εδώ και. Και σύμφωνα με την πλευρά του Γουλιέλμου, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ το δικό μου, για να βοηθήσω και την κουβέντα, έχει ζητήσει βέβαια και θα κάνει και πιο εξονυχιστικό οικονομικό έλεγχο. Για μένα θα πρέπει ήδη να τον έχει κάνει στα βιβλία της εταιρείας. Οι βεβαιωμένες οφειλές φτάνουν σύμφωνα με την πλευρά του Γουλιέλμου γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ. 4
εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά. Βεβαιωμένες σου φιλές, ναι. Βεβαιωμένες, γιατί σε ένα τέτοιο θολό τοπίο διοικητικό, οικονομικό, που εδώ και 1,5 χρόνο δεν πληρώνει τίποτα, που ο Λάσκαρης για παράδειγμα είχε δώσει εντολή να μην πηγαίνει κανείς στις υποθέσεις να δικάζονται ρήμεν, γιατί είναι τέχνασμα και κόλπο και κάποιοι την υποστηρίζαν και όλα στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουμε και τις εταιρείες που έχει ανοίξει γενικά ο Λάσκαρης. Γι' αυτό ακριβώς θέλει να κάνει τον έλεγχο, για να δει τι ακριβώς θα βρει. Έτσι, εγώ το λέω εδώ και πολύ καιρό, γιατί πρέπει να τη δούμε επιτέλους εκείνη την εταιρεία, για να ανοίξει μια εταιρεία στην Ελβετία. Την οποία δεν ξέρουμε τι έχει. Θα τα δούμε και από την επόμενη εβδομάδα αυτά, γιατί πρέπει να κλείνουμε σιγά σιγά για να συνεχίσουμε εδώ το πρόγραμμα του Λίμπερο. Ας πάει καλά το ματς αύριο και από εβδομάδα θα τα πούμε γι' αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, Σταμάτη. Καλή συνέχεια στη Βόλτα και στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ και τον Βασίλη Καβαδία και όλους εσάς που ήσασταν εδώ συντονισμένοι. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες του Άρη αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Γιώργος Ματζούκης ακολουθεί. Εμείς με το καλό τη Δευτέρα λίγο μετά τις 5. Καλή συνέχεια σε όλους.